Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Τσα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε, πήραμε τα βουνά. Βουνά. Αυτά, πηδιάδες, πώς το πω. Έχουμε και τα δύο τα μηχανάκια. Ο Πολύβιος θέλει να δοκιμάσει αυτό και το λέω να κάνουμε μια ωραία δοκιμή. Την ημέρα έχει πάρα πολύ ζέστη και τώρα έχει πάλι ζέστη. Και γίνεται μόνο βράδυ δουλειές. Έχουμε το NIMAX και το CBF το 125. Θα τα αλλάξουμε κιόλας, τα δύο, ο Πολύβιος και τα δύο. Θα είναι ο κριτής, θα κραίνει. Θα κραίνει. Λοιπόν, τώρα, πάρε λίγο το μικρόφωνο. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα, μέχρι στιγμής έχεις κάνει αυτό βόλτα. Ναι. Τώρα θα αλλάξουμε. Το CB, ναι. Ναι. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι και αυτό είναι δικό μου, έτσι, δεν είναι του Πολύβιου. Το δοκιμάτι το δικό μου είναι. Έχει τα λάστιχα τα τρακτερωτά. Και είναι και ξεφούσκωτα. Δεν είναι να πλαγιάσεις καθόλου. Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Ναι. Καθόλου. Στο είπα και από την αρχή αυτό. Καθόλου. Ναι. Είναι και ξεφούσκωτα. Άμα φουσκώσουν, μπορεί να πλαγιάζει και λίγο. Ναι. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή δεν είναι, θα σε μπερδέψει. Έχει πολύ καλά χαρτήματα. Ναι. Πολύ καλά χαρτήματα. Απλά τώρα δεν είναι για να. Ναι, ναι, ναι. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, όταν μπαίνει στη στροφή, είναι κοφτερό μηχανάκι και μπορεί να διορθώνει λίγο, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή. Να πας στη στροφή μέσα να στρίβεις και μετά επειδή είναι πολύ κοφτερό. Ναι, ναι. Δεν είναι κούτσουρο να μπεις στη στροφή και να μείνεις στη στροφή. Ναι, ναι. Πάει να βγει, να μπει, να βγει. Είναι πολύ απότομο μηχανάκι αυτό. Αυτό εδώ πέρα είναι λίγο πιο μακρύ μεταξόνιο, δεν είναι τόσο κοφτερό. Δηλαδή πίσω η ρόδα με την μπροστά έχουν μεγαλύτερη απόσταση. Ενώ αυτό εδώ πέρα έχουν πολύ κοντή και είναι πάρα πολύ κοφτερό. Οδηγείται εντελώς διαφορετικά το ένα με το άλλο. Τώρα θέλω να μου πεις λίγο πώς σου φάνηκε. Λοιπόν, ειλικρινά, ότι. Ειλικρινά. Ναι. Λοιπόν, επειδή αυτό το μηχανάκι με άρεσε εξ αρχής. Ναι. Και σίγουρα από ό,τι ξέρεις πολύ καλά, το έχω κλείσει, ας το πούμε έτσι. Σχεδόν. Ναι. Έτσι. Σχεδόν. Λοιπόν, δεν νομίζω να αλλάξω γνώμη. Λοιπόν, το μηχανάκι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φιλικό μηχανάκι. Ναι. Φιλικό ως προς τον αναβάτη. Λοιπόν, τώρα θα πω το τι ακριβώς είδα και το τι έκανε. Λοιπόν, με τα συγκεκριμένα λάστιχα. Είναι πολύ δύσκολο να το οδηγήσει. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, μοτέρ, γαζόνι, ναι. Ραπτομηχανή. Μιλάμε, θέλεις να το ακούς συνέχεια. Δηλαδή, θέλεις να είσαι συνέχεια επάνω, συνέχεια να δουλεύει το μοτέρ και σκάτει σε κάτι τσιγάρο. Λοιπόν, δουλεύει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα σασμάν, παιδιά, το οποίο όσες μηχανές και αν οδήγησα, τέτοιο σασμάν δεν έχω δει. Όχι λουκούμι, παιδιά, έχω μείνει. Λοιπόν, κάτι το οποίο είναι αρνητικό. Από εδώ μεριά, από τη δεξιά μεριά, τα φρένα, τα πισινά, παιδιά, είναι καλά, αλλά καλά, όχι πολύ καλά, καλά. Το μπροστινό δεν το συζητάμε, τέλειο. Το πισινό, καλό. Λοιπόν, αλλά από εδώ κάπου στο πόδι όταν βάζω, κάπου φυσάει κάτι και με έχει συνέχεια τρελάνει εδώ κάτω το πόδι. Τώρα, το έχω πάει λίγο μπατζάκια, μπροστά. Τα μπατζάκια σε πάνε. Τα μπατζάκια, ναι. Να είναι γυμνό μηχανάκι. Ναι, τα μπατζάκια. Ναι. Δηλαδή από την αριστερή μεριά δεν έχω τέτοιο θέμα. Από τη δεξιά μεριά το μπατζάκι ξέρεις το έχει, γιατί, το έχει γιατί, κάνει. Ξέρεις γιατί. Ναι. Γιατί είχε με ένα πλάγιο αέρα. Το ναι. Είχε και από τις δύο μεριές. Απλά όταν έχει ένα πλάγιο αέρα. Ωραία. Δηλαδή άμα γυρνάμε πίσω, σου κάνει το ανάποδο πόδι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, σέλα, τέλεια. Η σέλα του είναι φοβερή. Καταπληκτική. Θέλω να πω ότι αυτό το μηχανάκι. Μπορείτε να το βρείτε στον Κίνο Σάτι. Το έχω πάρει από τον Κίνο Σάτι, τον οποίο συνεργάζομαι. Και αυτό το μηχανάκι το οποίο θα μιλήσει ο Πολύβιος γι' αυτό σε λίγο. Θα αλλάξουμε και θα πει τη γνώμη του γι' αυτό. Γκάζια, οι ταχύτητες είναι κοντές, είναι ταξιδιάρικο. Έχει γκάζι. Κρύζει λίγο. Εντάξει, στις ψηλές στροφές. Είναι πολύ φυσιολογικό για 125. Παιδιά, είναι ένα 125 αερόψυκτο. Είναι όμως μία μηχανή, παιδιά. Δεν είναι μοτοποδήλατο, δεν είναι παπί, δεν είναι, είναι μηχανή. Με έχει εντυπωσιάσει, ειλικρινά.
Αυτό με το Σασμάν δεν το περίμενα. Δηλαδή κατεβάζεις, στα άλλα περιμένεις πότε θα μπει, πρέπει να σταματήσει για να πάρει την πρώτη κτλ. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν. Ναι, δεν υπάρχουν αυτά σε αυτό. Οδική συμπεριφορά πολύ. Κάθεσαι πάρα πολύ ωραία. Εγώ, ας πούμε, παιδιά, κάθομαι πάρα πολύ ωραία επάνω. Πάρα πολύ ωραία επάνω. Κάτσε λίγο να ανεβούμε. Είμαστε και στο διπλό του στάν. Λοιπόν, εγώ είμαι 1,71. Τώρα μάζεψα λίγο χθες. 1,70. Κοίτα, δεν είσαι και κανένας ψηλός. Όχι, όχι, δεν είμαι ψηλός. Λοιπόν, οδική στάση, τρίγωνο, τα πόδια μου, έτσι, τέλειο. Τέλειο, δεν συζητάμε, είναι για τα μέτρα μου αυτό το μηχανάκι. Ελαφρύ, παιδιά, το κάνεις ό,τι θέλεις, το κατεβάζεις. Τι να πω, ρε φίλε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και να μην ξεχνάμε ότι έχει... Πόσα λεφτά έχει, Βασίλη? 350. Ναι. 350 και παίρνεις μηχανή, παιδιά. Honda. Εντάξει, Honda. Τώρα, εμφανισιακά όμως από πίσω, αυτό το N-Max, παιδιά, εμφανισιακά, σαν πρώτη τέτοιο, αν με ρωτήσει τώρα ο Βασίλης, φυσικά μετά θα μου πει, εμφανισιακά δεν παίζεται. Κοίτα, να σου πω να πω. Η υπόθεση είναι ότι και τα δύο έχουν πολύ ποιότητα. Εμένα μου αρέσουν εμφανισιακά και τα δύο. Πολύ ποιότητα. Εμένα μου αρέσουν εμφανισιακά και ναι, τα δύο. Ναι, εντάξει, άλλο, αυτό... Το άλλο είναι, το αυτό είναι σκούτερ, εκείνο είναι μηχανή. Ναι, πρόσεξε λίγο, σε αυτό, εκείνο εκεί πέρα είναι λίγο... Είναι λίγο, ενώ αυτό δεν είναι λίγο πιο αρχοντικό. Ποιο είναι πιο αρχοντικό? Αυτό εδώ. Εντάξει, αυτό μπορείς να το πεις όμως και... Πώς να σου το πω τώρα. Εργάτης. Δηλαδή... Ρε παιδιά, είναι μηχανούλα, είναι ένα γυμνό μηχανάκι. Δηλαδή εγώ προσωπικά, παιδιά, δεν ξέρω αν το γενοσάτης το κάνει, εγώ θα βάζα ένα μπαμπριζάκι μπροστά. Δεν τρως καθόλου κρύο, έτσι δεν χτυπάει αυτό που έχω συναντήσει με άλλα. Ναι, θα ήθελα λίγο γκαζάκι, λίγο στην τελική. Λίγο, και αυτό λίγο. Κόβει. Ναι, κόβει. Φαίνεται στην οδήγηση. Έχει πολύ ωραίο. Έτσι. Ανάγνωση, παιδιά, εδώ το κοντέρ και τα λοιπά. Άμα θα δείτε, είναι καταπληκτικό. Σου δείχνει την ώρα τα κτλ. Και άμα σα πω τώρα και πού είμαστε, είμαστε σε ένα χωριό λίγο πριν την Ελασσόνα, αλλά είμαστε υψόμετρο. Όχι ιδιαίτερα. Ναι, αλλά έχει λίγο δροσούλα τώρα. Ξεστή, όταν οδηγείς, μην πας πολύ άκρη, μην πεταχτεί κανένα γρήγορο. Ναι, το έχω προσέξει, ναι. Ναι, πιάσει λίγο. Φώτα μέσα. Έχει πάρα πολύ καλά. Πάρα ναι, πολύ καλά, παιδιά, στο φώτα. Στο είπα. Πάρα πολύ καλά. Μεγάλη, μικρή σκάλα είναι πάρα πολύ ωραία. Δουλεύει. Τι να πω, εντάξει, έχω μείνει με βλέψει. Καταλαβαίνεις ότι μένω άφωνος, έτσι. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Πολύ δυνατή τώρα... επιλογή για κάποιον που θα κάνει αυτό το μηχανάκι. Τώρα θα κάνουμε ένα break εδώ. Και θα αλλάξουμε και στην επόμενη στάση θα μιλήσεις γι' αυτό. Ναι. Έχεις να πεις κάτι για το Honda? Για το Honda, εξαιρετικό, παιδιά. Ωραία. Όποιος θέλει να πάει να πάρει μηχανάκι με κλειστά μάτια, πάει το παίρνει 350. Εσύ το έχεις κλείσει δηλαδή αυτό? Σχεδόν ναι. Ωραία. Επειδή μ' άρεσε. Ωραία. Θα μας πεις μετά και τη γνώμη σου γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Με όποιον φίλο κάτσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Εμένα μου αρέσουν και τα δύο, γι' αυτό και τα έχω και τα δύο. Ναι, ναι. Και θέλω να πω. Δυνατή επιλογή και τα δύο. Ναι. Είναι υδρόψυκτο. Είναι... Ναι. Θα το δοκιμάσεις και θα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και εμφανιστικά και ποιότητα και τα δύο, παιδιά. Εγώ να σας πω για να σας καταλάβω. Δηλαδή, εγώ τώρα καταλαβαίνω τη διαφορά από αυτά που έχω περπατήσει. Γιατί, παιδιά, εγώ περπατάω αρκετά Κινέζο. Και βλέπω τη διαφορά, παιδιά, μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Με έχουν πει, εντάξει, άλλο τζαπάν, άλλο. Ναι, ναι. Με έχουν πει, με έχουν γράψει, άμα πουλάω το μηχανάκι, δεν το πουλάω, παιδιά, αυτό. Δεν πωλείται. Το θέλω. Ναι, δεν πουλιέται, παιδιά, αυτό. Αυτό όποιος το πάρει. Εγώ θα πάω να πάρω τέτοιο πάλι. Ναι. Το θέλω. Θέλω να έχω αυτό, αλλά θέλω να έχω και αυτό. Ναι, ναι. Αυτό, εάν θα το έβγαζε 200 κυβικά υδρόψυκτο. Θα χαλούσε όλος ο Χαβάς, ρε φίλε. Μετά θα χαλούσε ο Χαβάς, έτσι. 300, μετά λύσα, ναι, ναι. Δηλαδή... Όχι, να είχε τουλάχιστον 15 άλογα, 16, 17, έτσι κάπου. Πρόσεχε, εκεί πέρα μέσα. Κράτα λίγο την κάμερα. Πιστεύω ότι, ναι. Βασίλη, θα ήταν... Κράτα λίγο την κάμερα. Το α και το ωμέγα. Κοίτα να δεις, γιατί μ' αρέσουν τα μικρά, κοίτα. Δηλαδή, παιχνιδάκι. Δηλαδή, ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, πεζοδρόμια. Δηλαδή, τι να θες άλλο, ρε φίλε. Είναι ένα μηχανάκι που δεν θα φας τα μούτρα σου κιόλας, γιατί... Πολύ ωραίο, ναι. Δεν θα φας τα μούτρα σου. Και το ίδιο και αυτό, κοίτα εδώ. Κοίτα. Αυτό δεν παίρνει γιατί είναι το κλειδί μακριά.
Πού το έχεις το κλειδί? Το έχω εδώ. Α, είναι κύκλος. Ναι, ίδιο και αυτό, δηλαδή, μπαμ, μπουμ, τέτοια. Δεν θέλω όγκο και, πώς το λένε, μπορούσα να πάρω το τενερέ, εγώ προσωπικά θέλω μικρό, θέλω μικρά μηχανάκια, μου αρέσουν τα μικρά. Όντως, όντως. 125, τα οδηγείς με δίπλωμα, τα ευχαριστιέμαι, τα ταξιδεύω, τα πάω στην πόλη, τα λιώνω. Αυτά και τα δύο και είναι κάτω από 2 λίτρα. Ναι. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 2 μηχανάκια, με λέει πολύ βίος, να σε βάλω τις βενζίνες. Τι να με βάλεις, 1 ευρώ θα κάψουμε. Με δώσεις 1 ευρώ. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω 2 μηχανάκια στο δρόμο και καίω και τα δύο, έτσι. Εμένα μου στοιχίζει τώρα που καίω και τα δύο, 3 λίτρα στα 100. Δηλαδή, και να πάνε δύο μαζί. Πιο τζαμπαντά, πεθαίνεις. Ναι, δεν γίνεται, φίλε. Από 1,5, έτσι πως πάμε τώρα εδώ, 1,5 λίτρο καίμε και οι δύο, με τις ταχύτητες που πάμε. Ναι, ναι. Να κάνουμε 100 χιλιόμετρα, να κάψεις 1,5, με δώσεις τι, 2 ευρώ. Και το ευχαριστιέμαι, παιδιά, πάρα πολύ. Μην το τολμήσετε, πάρτε μεγάλα μηχανάκια εσείς, πάρτε μεγάλα, μην παίρνετε μικρά. Αφήστε τα μικρά για μας. Να τους πω. Θα τους πεις. Θα τους πω. Αυτός που θα γίνει το ταξίδι, που θα κάνει το ταξίδι, δεν θα είμαι μόνος μου. Να τους πω. Όχι, να μην τους πεις, όχι. Τώρα θα το ανακοινώσεις. Τώρα αλλά... το... Ναι, σαν δεν το είπα. Ξέρουμε το μηχανάκι ακόμα, οπότε άστε. Ναι, μας, δεν μπορεί, να σου πω κάτι, ποιο, άμα δεν πάρεις αυτό, ποιο θα πάρεις. Αυτό. Κάτσε να τον λιγουρεύεσαι. Το λιγουρεύεσαι. Άμα το λιγουρεύεσαι. Όχι. Όχι, πραγματικά, εντάξει. Το σκουτεράκι είναι σκουτερ. Το σκουτεράκι... Θα πάθεις πλάκα τώρα που το οδηγείς. Ναι. Θέλω να μου πεις μετά, αφού το οδηγήσεις. Ναι, ναι. Το σκούτερ. Εγώ τα θέλω και τα δύο. Ναι. Εγώ τα θέλω και τα δύο. Άμα... θα πάμε με ένα από τα δύο, ρε παιδί. Με ένα Ιαπωνέζο θα είσαι. Ναι. Τώρα θα είναι αυτό, δεν ξέρουμε. Να τους πω. Ναι. Μου αρέσει να κάνω δηλώσεις. Εντάξει, θα κάνω κι εγώ μια δήλωση. Ναι. Αν με πάρει ο γενοσάτης το σκούτερ, πάω παίρνω το CBF και ο Νούλας άμα με πάρει το Ζόντες, πάω και παίρνω απευθείας αυτό. Αλλά ξέρω, δεν παίρνουν Κινέζους, και τα δύο Κινέζα δεν τα παίρνει κανένας, παιδιά. Η διαφορά φαίνεται όμως. Αν και το δικό μου δεν μπορώ να σου πω, παιδιά, μου αρέσει, αλλά... Όχι, μπορείς διαφορά... να τα δώσεις τα μηχανάκια αυτά, απλά οι συγκεκριμένοι, παίρνουν από την εταιρεία τους, δηλαδή αποφεύγουν να πάρουν από άλλη εταιρεία. Καταλαβες. Αυτά θα με έπεφταν και θα τα περνάμε μαύρα. Εσύ άσπρο, εγώ μαύρα. Μαύρα, Εγώ μαύρα. Δεν ξέρω αν το βγάζει αυτό μαύρο. Το βγάζει, μου φαίνεται ένα. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς το βγάζει αυτό. Θα πρέπει να πάμε στο. Κοίτα. Δίψασες. Κάνε ένα πρόβλημα. Βγάζει το νεράκι από εδώ πέρα. Έχει και φορτιστεί εδώ μέσα. Έχει αυτός ο φορτιστής, μου αρέσει περισσότερο, γιατί μπορείς να κουμπώσεις το αυτό με το διπλό. Δηλαδή έχει το φορτιστή εδώ πέρα κάτω και είναι αυτός όπως είναι στα αυτοκίνητα. Τώρα δεν φαίνεται, είναι σκοτεινά. Αλλά είναι ωραίο γιατί βάζεις αυτό τον αντάπτορα και έχει διπλό και βγάζει διπλό. Ναι. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, δεν κάνεις τις επαφές. Δεν βραχυκυκλώνεις τις επαφές. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν κατάλαβες. Αυτό τώρα με το ανοίξει εκεί πέρα. Για τσιγάρο. Είναι USB. Για τσιγάρο δεν είναι αυτό. Ναι. USB. Ναι, νομίζω για τσιγάρο. Για τσιγάρο είναι. Για δες λέμε πως είναι USB. Όχι, για τσιγάρο. Βάζεις το δάχτυλο μέσα. Μπράβο. Υπάρχει ένας ανταπτοράκος, ο οποίος είναι αυτός που παίζει για τσιγάρο όπως τα αυτοκίνητα, που βγάζει 2 USB έξοδο. Να μην το πιέσεις πολύ. Δεν το πιέσεις. Να μην τραβάς. Το τηλέφωνο θα βάλεις, εσύ. Δεν θα τραβήξεις τίποτα άλλο, Βασίλη. Οπότε, εκείνο και να χαλάσουν οι επαφές, οτιδήποτε και να είναι, το σκεπάζεις, το βγάζεις και το σκεπάζεις. Δηλαδή, η φθορά είναι πολύ μικρή από ότι σε ένα απλό USB. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Οπότε είναι πολύ καλύτερο αυτό. Κατάλαβα πολύ καλά τι λες. Κατάλαβες. Δηλαδή, έχεις τον αναπτήρα εκεί και δεν ναι, είναι πιο σκληροτράχιο. Κατάλαβα τι λες. Ναι. Άμα έπαιρνα μηχανή, δεν θα ήμουν τόσο χαρούμενος όσο είμαι σήμερα. Ναι, πραγματικά λάμπεις. Έχει παιδιά και ένα άγχος, ένα στρες, το βλέπω είναι. Τίποτα δεν είναι. 140 παλμούς. Τίποτα δεν έχουμε. Μόνο τα γρηγούρνα που σε βλέπω πας στην άκρη και λέω τη συσκευή γρηγούρνα, πάμε για χοιρινό. Ναι, πάρουμε και πίτα. Γιατί το λάστιχο. Χράκ, να κάνουμε ένα τυλιχτό. Είναι σαν να πατάει στον αέρα λίγο με αυτό. Με πιάσε λίγο πιο, αφού δεν είναι άδειο ο δρόμο. Νέκρα. Πιάσε λίγο πιο κέντρο. Λίγο.
Αγχώνεσαι ότι έρχομαι κοντά σου? Όχι, παλικάρι μου, ο κοκ λέει ότι πηγαίνεις δεξιά, όχι στη μέση. Όχι, γενικά αγχώνεσαι? Όχι, καθόλου. Α, γιατί εγώ προσπαθώ να μην σε αγχώνω, ειδικά στη στροφή κόβω, όχι, να σε αφήσω. Τι να με αγχώσει, παιδιά, έρχεσαι δίπλα μου. Πρόσεχε, πολλές στροφές. Αλλά τώρα θα αλλάξουμε. Δεν ξέρω το δρόμο αυτό. Τώρα, πρόσεχε, τώρα αυτό εδώ πέρα δεν έχει καθόλου χιλιόμετρα. Είναι όλο καινούργιο, μυρίζει καινούργιλα. Πρόσεχε, τα λάστιχά του δεν πατήσαν, δεν έχει στρίψει. Και έχει δείξει πόσα χιλιόμετρα έχει αυτό. Δεν είναι το κλειδί εδώ, κάτσε. Και αυτό το μηχανάκι, το σκουτεράκι, χάνει πολύ. Έχει μούρι. Εμένα μου αρέσει η μούρι. Που άμα θα το δείτε από τα πλάγια. Ξέρεις τι. Είναι μεγάλο, ρε παιδιά. Άλλαξα μπαμπρίζ. Σχετικά μεγάλο. Έτσι, άλλαξα μπαμπρίζ. Ναι, και μεγάλωσε. Είναι και το μπαμπρίζ. Και μεγάλωσε. Μην την ψάχνεις. Το πρώτο πράγμα που λέω, τον ούλα μπαμπρίζ. Ναι. Λοιπόν, ας κάνουμε το διλημματάκι μας. Κλείσε να μας μείνει και η μπαταρία στην κάμερα. Ωραία. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα κάνουμε ένα kit cut. Ένα kit cut. Ναι. Το κλείνω από εδώ. Πού πας? Πάω βόλτα, εδώ πέρα. Α, έλα μαζί με το αυτοκίνητο, με το μηχανάκι. Πάμε για βρούνκα, γρούνια. Έχεις ψυχή, έχει γρούνια, ε. Έχει γρούνια εδώ, ναι. Το νου μας. Απροσέχτης στο δρόμο. Ναι, αυτό δεν είπα. Είπα, ακούς τι λέει. Έχει γρούνια. Δεν είμαστε και χειρινό. Από εδώ για δαμάση, έχει γρούνια. Τώρα εμείς θα γυρίσουμε το άλλο καινούργιο. Εμείς πάμε Λασόνα τώρα. Ναι, Λασόνα. Να βγούμε Τύρνα από κάτω, ναι. Και μετά. Ναι. Έχει γρούνια από εδώ. Από εδώ μέχρι Βομένικο, θέλει λίγο προσοχή. Έχουμε γεμίσει γρούνια, φίλε. Λοιπόν, σταμάτησε ο Μπίλ εδώ. Φίλους χρόνια. Κάνουμε παρέα από παλιά. Έτσι. Πόσο χρόνο είσαι? 43. Μια χαρά. Είδα τα φώτα εκεί. Λέω, μας την πέσανε. Κάψε μου λίγο βιτζινούλα. Τι να κάνουμε, κι εμείς ζεσθενόμαστε. Και... Έχεις μηχανάκι? Έχω. Τι? Έχω, δεν είμαι με τα μηχανάκια πολύ, αλλά έχω ένα GLX καλό φτιαγμένο. Ναι. Ένα Split 5-2. Κράτα λίγο να βάλω το μικρόφωνο, ναι. Και έχω και ένα πεζό Split 5-2. Κατάλαβα. Τα σκούτερ. Τα σκούτερ, ναι. Έτσι. Μην το βάζετε τον άνθρωπο στην κάμερα, στη μάπα. Όχι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάμε. Τώρα θα πάρεις αυτό. Να μας ξανάρθετε πιο νωρίς να κάτσουμε για καφεδάκι. Περνάμε συνέχεια εδώ. Πού αράζεις? Εγώ μένω εδώ πάνω. Πού αράζεις? Κάτι έχω μαγαζί. Δικό σου είναι? Δικό μου και έχω και ηλεκτρολογείο πιο πάνω. Καφενείο. Καφενείο, καφέ Ουζερί. Θα σταματήσουμε. Θα σταματήσετε. Ναι. Πού ετόξει το Ουζερί? Αυτό εδώ το. Αουζερί είναι αυτό. Ναι, καφέ Ουζερί. Θα σταματήσουμε. Να πιούμε καμιά κλιάφα, καμιά. Ό,τι θέλετε. Κάιζερ 6. Όχι Kaiser, μετά πρέπει να οδηγήσουμε. Kaiser, Kaiser, θα παραγγείλω. Λεμονάδα, ρε, πρέπει να οδηγήσουμε μετά. Είναι και αυτό. Θα έρθουμε μια άλλη μέρα με το αυτοκίνητο, σιγά. Ή θα πάρουμε. Πάμε. Κάμπερ μαζί με το. Παμείτε. Εδώ στην πλατεία, άμα θέλετε, έχουμε πανηγύρι τώρα που σπυρίδατε. Πάλι. Ναι, πάλι έχουμε. Πότε. Βάλει αυτό λίγο από κάτω. Σήκωσε το. Θα μου δώσει το κλειδί. Άμα είμαι εγώ κοντά, θα πάρει μπροστά. Εντάξει. Πότε. 28. Άμα θα είμαι εδώ, θα έρθω. Αφού δεν έχει πανηγύρι. Είχε χοροσπυρίδες, δεν ξέρω. Τώρα κάνει γιορτή καπνού. Θα έχει κλαρίνα, εμείς κλαρίνα θέλουμε. Ναι, θα έχει κλαρίνα. Κλαρίνα θέλουμε, δεν θέλουμε βιολιά. Θα το βάλω μπροστά αυτό. Θα με διαφημίσει και το Hyundai. Ναι, ρε. Τα φώτα. Συλλεκτικό μηχάνημα. Μπίλ, τα λέμε, Έγινε, θα σε... καλό, χάρηκα, Θα σε έρθουμε. Θα σε έρθουμε σίγουρα, να ξέρεις. Θα έρθετε σίγουρα, εγώ έχω μαγαζί εδώ πέρα, θα με ζητήσεις. Τώρα πότε θα έρθω δεν ξέρω, αλλά θα... Ναι. Και ξέρεις, παρακολουθάμε πάρα πολύ. Χαίρομαι, φίλε, χαίρομαι. Ναι. Θα έρθουμε και θα κάνουμε και βιντεάκι εδώ πέρα. Ό,τι θες, έρθουμε να έρθεις εδώ στο χωριό να κάνουμε. Μαζί θα, Θα έρθουμε. Γιατί έχω παράπονο, περνάς, λες Βλαχογιάννη, λες Δαμάση, μου συγχώρε, δεν είπες. Πώς δεν είπα. Δεν σ' άκουσα. Δεν πήγα στην εκκλησία που έπεσε. Σήκουσα ντρόουν. Ναι. Είπα εδώ τη ζημιά που πάθανε η περιοχή. Απλά δεν ξέρω πώς λέει το χωριό αυτό. Μισοχώρη, Μιλόγουσα παλιά. Μιλόγουσα παλιά, Μισοχώρη τώρα. Μιλόγουσα το ξέρω, όχι. Μπερδεύομαι. Και Μισοχώρη λέγεται. Ναι. Ναι. Γιατί το έσβησες, δεν παίρνει μπροστά τώρα. Όχι. Δεν θέλω να το δω λίγο. Είναι πολύ ελαφρύ. Για βάλτε μπροστά τώρα που είμαι εγώ εδώ κοντά.
από εδώ. Ναι. Από εδώ. Θέλει να σου φέρω κανένα νερό κρυό. Όχι, όχι. Φέρεις, ναι, για μένα, ναι. Φέρε. Α, φέρε, φέρε και για μένα. Φέρε, φίλε. Φέρε. Θα πληρώσω κιόλας. Από πού σβήνουν τώρα, από εδώ. Βασίλη, έλα. Κατέβασε το τριχτήρι, κατέβασε το τριχτήρι. Κατέβασε στο μαγαζί και φέρε και μπουκαλάκι νερό κρυό. Πολύ ωραίο και πολύ ελαφρύ. Πρώτον. Κάτσε, θέλουμε ολοκληρωμένη τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Πώς περνάτε εδώ? Καλά είμαστε, καλά. Δόξα τω Θεώ. Ωραία, όλα καλά. Παντρεμένος είσαι? Ελεύθερος. Γι' αυτό κόβεις βόλτες. Δεν έχω να πω, δεν έχω. Αν παντρευτείς, θα σε πιάνει κυρά από τα αυτιά. Όχι, όχι, όχι. Θα σε πει πού είσαι, ναι. Δεν παντρεύουν, φιλαράκι μου, τίποτα τίποτα. Καλύτερη δουλειά κάνεις. Ηρεμία. Έχω το κεφάλι μίσχο. Το πέρα από όπως. Ηρεμία. Έτσι, έτσι, έτσι. Μόλις σε είδα, σε πέρασα για λαστιχά. Είμαι και λαστιχάς, φίλε. Να σου πω την αλήθεια. Έχει ψωμί αυτός. Έχει ψωμί λαστιχάδι που σέρβες. Έχει ψωμί. Έχει ηλεκτρολογείο. Έχει υλικό. Σέρβες. Δίπλα από το παρατήριο. Να σου πω κάτι. Εδώ πέρα. Και πότε, πού είσαι πρώτα εσύ? Το ζερίδα το δουλεύω. Το δουλεύουν οι γονείς μου. Και πώς θα σε βρούμε εσένα άμα θα έρθουμε? Θα έρθετε εδώ, πάρετε το τηλέφωνο μα. Θέλετε να σα δω. Δεν θα ρίξουμε σύρμα, ρε. Πού είναι ο Μπίλ? Θα πει πού είναι ο Μπίλ. Ναι, ξέρω εγώ. Θα πω χαιρετήσω τον πατέρα σου. Έτσι, εδώ πέρα στο καφενείο θα με. Θα πω έχει το καλύτερο παιδί, ξέρω εγώ. Είμαι αφού είμαι επικοινωνιακό. Ναι, το καλύτερο γιο έχει και τέτοια. Τρελαθεί ο πατέρα σου μόλι ακούσει τέτοια. Θα πει, αμά, τι λέει τώρα. Σε ξέρει και μάνα μου. Σε βλέπει και μάνα μου. Σοβαρά. Θα με γνωρίσει μετά. Ναι, μόνο σε γνωρίζει. Αγαπάω αυτή την περιοχή, Ελασσόνα, ναι. Με λόγουστα, Πρετόρι, συνέχεια εδώ, ναι. Συνέχεια, μου αρέσει. Είναι ωραία, είναι ωραία. Ειδικά το χειμώνα, γιατί τώρα εδώ έχει λίγο ζέστη, ρε παιδί μου. Ναι. Όλη η περιοχή και όλη η Λάρισα βράζει. Έτσι. Αλλά το χειμώνα παίρνουν τη μηχανή και κάνουν τον κύκλο. Καλά κάνεις, κάνεις για να ξεδώσω. Από εδώ και κάνεις από τη Μιλούνα, Ναι, ναι, για να ξεδώσω. Ναι, ναι. Έτσι, δύο ρίτσες και πάω στο σιγανό. Σταματάω, Μικέλ, τέτοια, ναι, από εδώ, από εκεί. Εδώ πέρα βραδάκι, θα φάμε, να πιούμε, ό,τι θέλετε. Θα σε πάρουν τηλέφωνο τώρα και θα σε πούνε σε είδες στο Travel Moto. Έτσι, 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 έτσι. Να δεις, αύριο θα σε πάρουν τηλέφωνο. Λες. Ναι, ναι. Σίγουρα, τίποτα. Εν τω μεταξύ, καθόμαστε εδώ, λέω, θα τρομάξουμε και τον κόσμο. Όχι. Στο τι είναι αυτή τώρα. Τέτοιος, κατάλαβα. Τώρα που είσαι και εσύ εδώ, εντάξει, σε ξέρουν σε μένα. Ναι, μεγάλη υπόθεση. Ναι, ρε, δεν τρομάζει τον κόσμο έτσι, τώρα εδώ πέρα. Ναι. Είσαι ο καλύτερος, αδερφέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στα πληρώσω, φίλε. Όχι, όχι, τι να πληρώσω. Στην υγειά σου τότε. Μας έκανε. Καλές δουλειές, έχεις τόσα πολλά μαγαζιά. Εντάξει. Ζάνταλο, μην φίλε, το αυτοκίνητο είναι πολύ σούπερ. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, Βασίλη? Ο άνθρωπος δήλωσε ότι είναι ανύπαντρος. Ναι. Με τόσα μαγαζιά, καφενείο, λαστιχάδικο, ηλεκτρολόγος. Φίλε, λυπάμαι. Να ξέρεις, εγώ κουμπάρος. Γιατί σίγουρα... Εσύ φωτογράφος, όχι κουμπάρος. Και φωτογράφος το γάμο. Ναι. Τζαμπέ. Έτσι, έτσι, έτσι. Μαζί με τον Travel Moto. Να τον παντρέψουμε. Πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε. Πάμε. Καθίστε από θέλετε, καθίστε. Δεν ήρθατε πιο νωρίς, βγαίναμε στην πλατεία, εδώ πέρα έχει ο κόσμο. Θα σε ευχαριστούμε, σου λέω. Σωστή ώρα, όχι. Ήθελα να σε βρω, να σε πω, αλλά πού να. Λέω κάπου θα το πετύχω. Σε πέτυχα όμως. Πάς το εδώ, Βασίλη, ναι. Ναι, όχι, πάρ' το από εκεί. Πού να το βάλω? Βάλ' το κάτω. Έτσι είναι άλλη τη στάση που θα σταματήσουμε. Βάλ' το εδώ. Άντε στο καλό. Τα λέμε, μπιλάρα. Άντε, αγόρι μου. Θα βάλω το δικό μου εκεί. Ναι. Θα πάω στο καλό, φίλε. Αχα. 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 Απ' είναι μέσα, ρε. Για να πάρει μπροστά πρέπει να βγάλεις το τριχτήρι. Ναι. Λογικό, και αυτό έτσι είναι σήμερα. Λοιπόν. Τώρα μπορώ να απομακρυνθώ εγώ. Θα τα πεις μετά. Φεύγω. Ναι, ναι, περίμενε. Ναι. Μόλις ανεβείς. Έλα, κάνω μου. Ελαφρύ,
Πάρα πολύ καλό, πολύ καλά. Αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Θα μου τα πεις μετά. Τόσο λίγο. Ναι, ναι, μόνο μην το πλαγιάζει στροφές. Μην το πλαγιάζει στροφές και πρόσεχε τα γουρούνια. Ναι. Τα γουρούνια πρόσεχε. Τώρα στον δρόμο ήρθαμε από Μελόγουστα, ναι. Γύρω στα 25 χιλιόμετρα. Είναι καλή θερμοκρασία όμως, δεν είναι, ναι, strange, δεν είναι περίεργο, γιατί περίεργο θα ήταν να ήμασταν μέρα, ναι, με 43 βαθμούς και να γκυζερνάμε. Τότε θα ήμασταν οι χαζοί. Φυσάει. Τώρα είμαστε λογικοί. Ναι, ναι, φυσάει, ωραία. Πάρε και την ελληνική τη σημαία. Είμαστε Λασόνα. Κάτσαμε σε ένα σημείο που έχει φως, έχει και ένα μνημείο. Ακούγεται, ακούγεται, επειδή έχει στοιχεία. Εδώ είναι, για να καταλάβετε, το Μικέλ της Αλασσόνας εδώ και από εκείνη η πλατεία. Και είχε για 25 χιλιόμετρα το NIMAX. Λοιπόν, είχε το NIMAX για 25 χιλιόμετρα. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, πώς φάνηκε. Είμαι σίγουρος ότι είναι άλλο μηχανάκι αυτό, το καταλαβαίνεις τώρα. Ναι, εμείς... Άλλη τιμή, άλλο, ωραία, budget. Τώρα, εμείς αυτή τη στιγμή δεν θα συγκρίνουμε ποιο είναι καλύτερο μηχανάκι. Εγώ πριν κάτω που ήμασταν πριν, μπράβο. Απλά θα πούμε, εγώ θα πω τη δικιά μου τη γνώμη, που έκανα test ride και το ένα και το άλλο. Γι' αυτό τα είπαμε κάτω, παιδιά. Θα σου πω τώρα και το ένα max το οποίο ανέβηκα. Να σου πω την αλήθεια, όταν ανέβηκα από κάτω που ξεκινήσαμε, ήταν πολύ ελαφρύ και λέω, τι γίνεται, ρε φίλε, τενικές είναι γι' αυτό. Ρε παιδιά, με το πρώτο χιλιόμετρο που έκανα, τι να σας πω, το αγάπησα. Και πάντα μιλάμε, παιδιά, δεν συγκρίνω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έτσι, λοιπόν. Άλλη κατηγορία. Άλλη κατηγορία. Το ένα είναι σκούτερ, το άλλο είναι μηχανή. Θέλω να πω, έχω λάστιχα και είχε ένα μπαρ το λάστιχα εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Ένα μπαρ. Και δεν είχε βενζινάδικο ανοιχτό να το φουσκώσω. Δεν συγκρίνουμε το ένα με το άλλο, γιατί το ένα είναι σκούτερ και το άλλο είναι μηχανή. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, ξεκινάω λοιπόν για το NIMAX. Παιδιά μου, έφυγε η φωνή. Για το λόγο το ότι ακούγονται όλα αυτά που ακούγονται, ότι ξέρεις κάτι, τα καλύτερα σκούτερ τα βγάζει η Yamaha. Γιατί έχω κι εγώ ένα σκούτερ 125 Κινέζο. Λοιπόν... Εσύ πήγες από Κινέζο τώρα, από Κινέζο ήρθες. Ναι, μπορώ να συγκρίνω. Άρα είναι αεροπλάνο τώρα. Ακριβώς. Λοιπόν... Με πήρε την καρδιά. Παιδιά, τι να πω. Έχει πολύ ωραία τραβήγματα. Είναι αθόρυβο. Και καταρχάς, παιδιά, ένα πολύ μεγάλο αυτό που είδα είναι ότι δεν κοπανάει. Η ανεμοκάλυψη τέλεια. Όταν λέω... Είναι αξεσουάρ. Τέλεια. Αυτό είναι... κάτι που παρατήρησα είναι ότι στροβίλιζε εδώ λίγο τα πόδια μου. Πολύ λίγο. Δηλαδή, έβλεπα τον αέρα που δηλαδή, τα ενοχλούσε. Όταν τα βάζα ευθεία δεν ήταν τόσο. Μόνο αυτό. Θες ένα φρύδι. Ένα φρύδι, ναι. Μου φαίνεται η Yamaha τα πουλάει. Λοιπόν, ανεμοκάλυψη φυσικά αυτό έχει το μεγάλο τον μπαμπρίζ. Έτσι είναι αλλαγμένο, παιδιά. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Φρένα. Άγκυρες. Άγκυρες. Παιδιά, τα φρένα είναι τέλεια. Το δούλευμα από το μηχανάκι φυσικά είναι και πολύ καινούριο. Τέλειο. Στρίβει. Είναι ελαφρύ. Το πας όπου θέλεις. Μπορεί να το ανεβεί γυναίκα. Μπορεί να το ανεβεί ο καθένας. Πολύ. Κόβει το τιμόνι πάρα το πολύ. Τιμόνι κόβει πάρα πολύ. Οι καθρέφτες τέλει. Το design δεν το συζητάμε. Βλέπεις τα πάντα επάνω. Τι είναι από τα φώτα. Μεγάλη διαφορά αυτά τα φώτα με αυτά. Αυτά, παιδιά, τα φώτα δεν τα έχω δει. Δεν τα έχω δει πουθενά. Είναι τέλει, είναι πολύ τέλεια. Αλλά αυτό, παιδιά, είναι σαν οδηγάς αυτοκίνητο. Φρενάρει, το μπαίνει στη στροφή και φρενάρει επάνω στη στροφή. Δεν καταλαβαίνει τρύπες, ειδικά εδώ κάτω που είχε πολλές τρύπες. Προσπαθούσα να πω μέσα τρύπες. Ναι. Ανεβήκαμε από εδώ πέρα πάνω, παιδιά, είχε χωματόδρομο, φτιάχνουν το δρόμο κτλ. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αλλά σήμερα, ό,τι και να πάρει και Κινέζο να πάρει, 125 παιδιά θα πληρώσει 3 χιλιάρικα. Που εγώ, παιδιά, στην κατοχή μου έχω Κινέζικα, έτσι. Και δεν θέλω ούτε να ανεβάσω κανένα, ούτε να κατεβάσω. Εγώ, το value for money είναι σχετικό. Τι να πω τώρα, τι να πω. Τα πλαστικά του, τα αυτά. Εξοπιστία τώρα θα του δείξει ο χρόνος.
αξιοπιστία δεν μπορούμε να πούμε τώρα κάτι. Ναι, brand name. Δεν τα παίρνουν τα ονόματα έτσι από το πουθενά. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο να πω. Εγώ, παιδιά, θα έλεγα είτε αυτό. Λοιπόν, αυτό η κατηγορία το παιδιά, πάρα πολύ καλό μηχάνημα. Πάρα πολύ καλό μηχανείο, όπως θέλει, μηχανάκι. Επειδή μου αρέσουν και τα δύο. Πόλεως, το οποίο να μην καίει τίποτα, παιδιά. 1,4 μου έγραφε και 1,3 έγραφε πάνω μου φαίνεται. Και ήρθαμε από ανηφόρες, έτσι. Θα σου έλεγα, Βασίλη, αυτή τη στιγμή με λες κλείσει σε κάποιον. Άμα με λες, θα σου έλεγα και τα δύο. Γιατί αυτό είναι άλλη κατηγορία και έχει άλλη χάρη. Και αυτό έχει άλλη κατηγορία, άλλη χάρη. Με αυτό πας Αθήνα, ατσαλάκωτος, γυρίζεις ατσαλάκωτος. Ναι, ναι. Παιδιά, άνετα. Ταξιδεύεις, δεν ακούς τίποτα. Τώρα, διπλοκάβαλος, δεν γνωρίζω. Γιατί βλέπω τη σέλα ότι είναι λίγο πιο μακριά, είναι πιο φαρδιά για τον συνεπιβάτη. Έχει καλύτερη σέλα εδώ. Ξέρω σε αυτό τι να πω, ρε φίλε. Δεν έχω, να πω, εντάξει. Δεν έχω. Και τα πλαστικά του, ελαφρύ πολύ. Τι να πω, ρε παιδιά. Και τα δύο τα μηχανάκια σήμερα. Ωραία, λέμε να κάνουμε ένα ταξίδι στη Γερμανία. Οδικός. Ναι, ναι. Αλβανία, Μαυροβούνιο, Κροατία, Ιταλία με τα 125. Εγώ θα πάω με αυτό. Γιατί με αυτό το ταξίδιψα, ναι. Θα πάω με αυτό. Δηλαδή αυτό είναι στάνταρ που θα γίνει το ταξίδι με αυτό. Ναι, ναι. Το συγκεκριμένο. Ναι. Εσύ θες να διαλέξεις. Και επειδή έχει πολύ ζεστή, την κάναμε τη βόλτα βράδυ. Δεν γίνεται να την κάνουμε μέρα. Σωστά. Και ακόμα από ό,τι σε καταλαβαίνω, δεν ξέρεις τι θες. Βασικά μαζί το είπαμε. Ναι, κάποιος το είπε πρώτος, δεν μπορεί. Εσύ πριν έσουν. Κάτι είχαμε συζητήσει εκεί πέρα και τέλος πάντων βγήκε η απόφαση να πάμε Γερμανία. Ναι. Αρχές Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία. Ναι. Δεν μπορούμε, παιδιά, να πάρουμε άλλον μαζί. Γιατί, δηλαδή, εγώ είμαι μοναχικός καβαλάρης και με τον Πολύβιο έτυχε να κάνουμε πολύ παρέα. Και μόνο με τον Πολύβιο μπορώ να πάω. Δηλαδή, να είμαστε πολλά άτομα, όχι πολλά μηχανάκια. Έχουμε και ευθύνες, έχουμε. Αλλάζει η δουλειά μετά. Πάει. Ναι, ρε παιδί μου, εμείς θα πάμε με 125. Μας βλέπουν και να πουν 10 άτομα, θα έρθουμε κι εμείς. 10 διαφορετικοί. Εντάξει. Δεν μπορούμε να το κάνουμε group αυτό. Πάει group μετά. Ναι. Απλά του λέω αυτό να. Όχι, δεν θέλω άλλους ανθρώπους. Είναι δύσκολο. Ένας σταματάει να δέσει τα κορδόνια. Ο άλλος σταματάει να κάνει την ανάγκη του. Δηλαδή είναι δύσκολο. Ο άλλος πεινάει, ο άλλος κρυώνει, ο άλλος. Δύσκολο. Ενώ δύο άτομα, άμα είναι φίλοι, θα τα βρούμε εμείς. Θα κοιμόμαστε και στο ίδιο δωμάτιο, θα ακούσεις και τα ρουχαλιτά, θα γίνεται πάρτι το βράδυ. Εννοείται. Χρουκ. Εννοείται. Ναι. Και ξέρεις τι βλέπω, Βασίλη. Λέω, κοίταξε να δεις το φτερό, έτσι, και το σήμα της Yamaha. Δύο ποιοτικά μηχανήματα, δύο brand name. Ωραία. Να κάνουμε λοιπόν τώρα ένα τσιγάρο. Δεν είμαι και μικρούλης. Οπότε θα με βολεύανε αυτά τα δύο. Ναι. Θα με βολεύανε, ναι. Και το ταξίδι που θα κάνουμε στη Γερμανία θα είναι με μικρό. 125 forever, θα γυρίσω όλο τον κόσμο, φίλε μου, 125. Ναι. Να θα δείξουμε την εικόνα, έτσι. Μ' αρέσει και στον κόσμο τα φωτιά, έτσι, τρίτη. Και τα δύο πολύ ωραία. Δεν έχω λόγια. Ταξιδιάρικο, ούτε να σε μουδιάσει, παιδιά, εδώ. Ο πισινός, ούτε τίποτα από το κρανάκι μας. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Ταξιδιάρικο, δεν καταλαβαίνει ούτε λακκούδες, ούτε τίποτα. Πολύ ωραίο μηχανάκι. Και το πάει το άσπρο πάρα πολύ. Εγώ είμαι λίγο κατά του άσπρου. Εγώ μόνο άσπρο. Αλλά το άσπρο τελικά το δείχνει άσπρα, πάρα πολύ ωραίο. Αν άσπρα, μόνο άσπρα. Άμα δεν υπάρχουν άσπρα, πάω σε μαύρο μετά. Mm. Εντάξει, αυτό το χρώμα, το χρώμα που έχει το X-Max, ας πούμε, ξέρεις, αυτό το ματ. Το βλέπεις το μηχανάκι, ρε παιδιά, και παίρνεις δουλειά για το είναι σπίτι. Είναι πέρλα αυτό, ρε φίλε. Κοίτα, ναι. Δεν ξέρω πώς παίρνεις δουλειά για το σπίτι. Δεν εγώ περπάτε, ρε. Κατάλαβες. Ωραία. Βγάζουμε σήμερα τα καντάκια μας. Βασίλειο, σήμερα, να σε παραδώσω το μικρόφωνο. Σήμερα έβγαλε ο Travel Moto το στόλο έξω. Πολύ ταλίκα πάντως περνάει. Βγάλαμε το στόλο έξω σήμερα, ο Travel Moto, στόλος. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους θεατές που βλέπουν Travel Moto, παιδιά. Τζαμπαντάν στόλος. Ναι. Δηλαδή, με λίγα λεφτά βγάζει στόλο. Έπρεπε να είχαμε ακόμα έναν, να βγάζαμε και το πεζό. Ναι. Πρέπει να σου δώσει το πεζό, βόλτα.
Ναι, το κάνουμε και να το αξιολογήσει. Με βλέπετε ότι ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, πραγματικά παιδιά ενθουσιάστηκα. Πρώτον. Τι κάνεις. Πρέπει να μπει ένα. Μια αποτυρωθήκη στο καινούργιο μου μηχανάκι. Ναι, σωστά. Δεν μπορεί να στραβλωμό το φίλε να κυκλοφορεί χωρίς αποτυρωθήκη. Δηλαδή... Επίσης να δώσεις εντολή το φίλο σου τον Αντώνη να ψάξει για αυτά τα μηχανάκια να βρει και να βάλει ένα μπροστά. Δεν χρειάζεται ρε, με τα 1080 πάει αυτό. Δεν χρειάζεται. Για να μπορεί να ταξιδεύει άλλος και μέχρι λίγο. Δεν τώρα... είναι για την πόλη να φτάρει. Εμείς είμαστε τρελοί. Βασιλή, όμως παράδειγμα εδώ πέρα, ο άλλος που παίρνει αυτό το μηχανάκι το φτηνό, δεν έχουν όλη την άνεση τη χρηματική να πάρουν ένα τέτοιο να ταξιδεύουν. Σου λέει θα πάρω εγώ να είναι και μηχανή και φτηνό κτλ. Και θέλω να έχω και ταχύτητες. Οπότε δεν είναι άσχημο το να έχει, να υπάρχει κάποιος που το θέλει, ας το βάλει. Γιατί στο χειμώνα θα φας το κρύο. Είναι λογικό. Και με 60 να πας και 70 να πας, αν έχει 9 βαθμούς, θα την ακούσεις. Ναι. Και ας το βγάζει το καλοκαίρι μετά. Να βρουν μια πατέντα, να μπορεί να βάλουν ένα τζαμάκι εδώ. Είναι ο Γερμανός, το οποίο άμα δεις το βίντεο που κάνει ένα drive and ride, λέει και από τι μάρκα είναι το τζάμι και το έχει βάλει ανάποδα. Σωστά, ναι, το, και αυτό το πρόσεξε. Ναι. Ναι. Είναι της, όχι, δεν το. Τη Buick είναι. Ναι, αλλά, της Buick. Από ποια μάρκα όμως. Ούτε αυτός ξέρει, γιατί το διάβασα από κάτω και ούτε ο ίδιος ξέρει από πού το πήρε. Δηλαδή λέει από κάπου από το ίντερνετ λέει το πήρε, αλλά από πού τώρα από μια εταιρεία. Τώρα ποια εταιρεία είναι αυτή και δεν θυμάται και καλά. Έτσι να πάρουμε μια εικόνα εδώ. Πάρει μια γενική εικόνα. Εδώ, Γκρέτσια. Θα βάλει και πάνω αυτό. Θα μ' ανοίξει λίγο να πάρει το τσιράρο με Βασίλη. Η Ελλαδάρα μας. Η Ελλαδάρα μας το βράδυ στον Καύσωνα. Πραγματικά. Τώρα... Είναι τέσσερις ώρες, συμβρώματα και δες εδώ, για να με μουσκήμα. Άνοιξε το λίγο αυτό. Ότι το μηχανάκι... Εντάξει, έχει συστήματα ρε φίλε, είναι πιο έχει ακριβό. Και, ναι. Έχει και κύλες. Έχει και κύλες. Έχει όμως και το ζώντα, το δικό μου κύλες, παιδιά. Εντάξει. Μην τα τρελάτε. Ας το που φάνε πάνω. Να σου πεδώσουμε όλα τα κινέζικα. Όχι, όχι, πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω. Άλλη κατηγορία. Τι κίνηση είναι εδώ πέρα, ρε φίλε, τι γίνεται. Στόλος με τα ψέματα. Αυτά τα δύο κάνουν πιο λίγα λεφτά από ένα. Από ένα Κινέζο ξεκουσάρι. Ναι. Πάντως το σκούτερ είναι αεροπλάνο. Τέλος πάντων, αυτά για τα μηχανάκια. Αυτή ήταν η βόλτα μας. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το βιντεάκι. Δεν μπορούσα να βγάλω επεισόδια λόγω ζέστης. Κρυβόμαστε από την ζέστη. Δεν γίνεται αλλιώς. Φίλε, θα έχουμε 4 μήνες καύσωνα, έτσι που πάει στην Ελλάδα.